Πριν λίγη ώρα εκφράστηκε έντονα και σε αυτήν εδώ την αίθουσα η αντίθεση της συντελεστικής πλειοψηφίας των φορέων απέναντι σε ένα φορομπηχτικό νομοσχέδιο έκτρωμα, έτσι το ονομάζουμε εμείς ως ΚΚΕ, που μπορούμε να πούμε ότι έχει προετοιμαστεί πολύ καλά όλο το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς εξουσίας, τόσο για την προπαγάνδηση του περιεχομένου, για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, για την προσπάθεια να το αφομοιώσει σήμερα ο λαός μας. Παρ' όλα αυτά, ο λαός σήμερα και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι είναι καζάνι που βράζει από αγανάκτηση, από οργή και θυμό, ακριβώς γιατί βλέπει ότι οι στόχοι της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένοι. Ξέρετε, στην καπιταλιστική οικονομία υπάρχει περίοδος ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης, την κρίση ή την περίοδο της ύφεσης και της ανάπτυξης που οι καπιταλιστές θέλουν συμμάχους ή θέλουν την όσο γίνεται μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου, οπότε σπάνε συμμαχίες. Και αυτές τις συμμαχίες προσπαθεί να σπάσει σήμερα ένα πολύ καλά προετοιμασμένο νομοσχέδιο από την κυβέρνηση στα πλαίσια των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αν σήμερα η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδρομου είτε κυβέρνησαν είτε όχι αυτή τη χώρα προσπαθεί να επιβάλλει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, εμείς ως ΚΚΕ προσπαθούμε μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή να επιβάλλουμε τα προαπαιτούμενα του λαού, της εργατικής τάξης της πατρίδας μας, των μικρών αυτοαπασχολούμενων, της μικρομεσαίας αγροτιάς. Και δεν είναι προαπαιτούμενα άλλα από μια ζωή με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα που μπορεί και επιβάλλεται να καλυφθούν σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, σε κάθε αγρότη. Αν προσέξουμε το νομοσχέδιο, έχει 4 πλευρές. Η πρώτη πλευρά του νομοσχεδίου επιβάλλει ένα ψηφιακό λαβύρινθο με τεράστια πρόστιμα για όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που τους οδηγεί σε αφανισμό και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί δεν έπεισε κανέναν ο κύριος Πιτσιλής, δεν πείθει κανέναν η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που εν μέρη υποστηρίζουνε, ότι η λειτουργία και των My Data και όλου αυτού του ψηφιακού κράτους και απαιτήσεων για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δεν θα οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στην εξόντωσή τους. Υπέρογκα πρόστιμα, υπερβολικά θα πω εγώ, γιατί δεν μπορεί σήμερα ένας μικρός αυτοαπασχολούμενος με ένα λογιστήριο που τον υποστηρίζει εξωτερικά να λειτουργήσει την επιχείρησή του και να αποφύγει όλες αυτές τις σκοπέλους. Άρα θα φορτωθεί με καινούργια πρόστιμα λόγω των My Data και των αποπτυκτικών προστήμων που επιβάλλονται και φυσικά σε κλείσιμο, κατασχέσεις και πληστηριασμούς της περιουσίας του. Το δεύτερο στοιχείο που του παρουσιάζει σαν μέτρο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής είναι όλο και λιγότερη χρήση μετρητών. Προσέξτε τώρα, σκοπός της κυβέρνησης αλλά και οποιασδήποτε κυβέρνησης του Ευρωμονόδρομου θα ήταν να προσπαθήσει να μπουκώσει τις τράπεζες με χρήμα, να τους αφήσει το όσο γίνεται περισσότερα κεφάλαια να διαχειριστούν ούτως ώστε να κερδίσουν μέσα από τους δανεισμούς, μέσα από τη διαχείριση του πλούτου που θα έχουν να διαχειριστούν. Γιατί σήμερα όταν σε ένα συμβόλαιο που λένε ότι δεν θα υπάρχει το μετρητό νομίζουν ότι θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή για αυτούς, στην ουσία πρέπει να τους πούμε ότι είτε πληρώσεις με μετρητά είτε πληρώσεις μέσω τραπέζης, εκείνο που θα σου επιβάλλει το φόρο είναι η μη κάλυψη του τεκμηρίου στο τέλος της φορολογικής σου δήλωσης.
Άρα είναι μούφα το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν επιτρέπει τα μετρητά σας συμβόλαια προκειμένου να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Το τρίτο και σημαντικό είναι ο στραγγαλισμός των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων. Είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο έχει αυτό το στόχο. Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση να μην το φέρει για συζήτηση, ούτε στις επιτροπές, ούτε στην Ολομέλεια. Πιστεύουμε ότι δεν θα τολμήσει να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής, κάτω από τη γενικότερη κατακραυγή που υπάρχει, μέσα και από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει και που αύριο θα δώσουν τη δική τους απάντηση σε όλες αυτές τις επιλογές. Δεν το χωράει ο νους μας να λέει κάποιος ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν φορολογούνται. Και επειδή είπα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία, ακόμα και τον τρόπο που το παρουσιάζει από έναν ήρεμο υπουργό, θα ήθελα κι εγώ, όπως ο υπουργός μας λέει κατά καιρούς, να πω κι εγώ 11 αλήθειες για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν κάθε χρόνο φόρο και πρόστιμα σύμφωνα με τα τεκμήρια διαβίωσης, με βάση το τέλος επιτιδεύματος, με βάση το ένφια, με βάση τα τέλη για τα επαγγελματικά τους οχήματα. Πληρώνουν και αυτοί μαζί με τόσους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους αγρότες το 95% των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Πληρώνουν και αυτοί μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους και αγρότες πάνω από το 60% των έμεσων φόρων που αποτελεί το σημαντικότερο ποσοστό ίσπραξης φόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεύτερον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν σήμερα όλες τις αλλαγές του ψηφιακού κράτους. Οι συνεχιζόμενες αλλαγές, το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που οδηγούν τον έναν μετά τον άλλο επαγγελματία να τροποποιεί τις ταμιακές του, να τις συνδέει με τα POS, να εγκαθιστά προγράμματα, να αλλάζει τους συντελεστές του ΦΠΑ, να κάνει διάφορες επαφές με εταιρείες παρόχους και να επιβαρύνεται, τον οδηγεί κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο σε τεράστια έξοδα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν σήμερα στις τράπεζες τόκους δανείων, επιβαρύνεται με τους πληστηριασμούς και χάνουν τις κατοικίες τους και τις περιουσίες τους, πληρώνουν στους φακέλους τις αιτήσεις δανεισμού, πληρώνουν ποσοστά υπερβολικά μεγάλα επιτοπλίσεων στα POS, πληρώνουν για την αγορά των POS, για την διατήρηση των POS, πληρώνουν και έχουν αιτήσει ο κόστος συλλογής δικαιολογητικός για ανανέωση του πλαφών στις τράπεζες. Τέταρτη αλήθεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν στους δήμους τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικά τέλη. Πληρώνουν για τις άδειες λειτουργίας τους. Πληρώνουν τέλη κατάληψης πεζοδρομίου. Πληρώνουν τέλη 0,5% επί το τζίρος τους, επί των ακαθαρίστων εσόδων στους δήμους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν σήμερα, πέμπτη αλήθεια, σε επιμελητήρια, γεμί, πληρώνουν στα σωματεία τους ή τους φορείς που ανήκουν προκειμένου να τους ανανεώσουν τις άδειες τους, στα επιμελητήρια, το τεχνικό, το οικονομικό, πληρώνουν εισφορές στο ΤΕΕ, στις τράπεζες, στους δικηγορικούς συλλόγους και μάλιστα σε φορείς που δεν αγωνίζονται καν για τα δικαιώματα τα δικά τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν σήμερα όλες τις ζημιές και μπείτε σε ένα μικρό μάγαζο λόγω των επανειλημμένων διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της υποβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει παρόλα τα χρήματα που εισπράττει ο ΔΔΕ. Πληρώνουν όλα αυτά τα σπασμένα τους καμπανεβάσματος της τάσης. Πληρώνουν για ψυγεία, για καταψύχτες, για μηχανές και όλες τις υποδομές της επιχείρησής τους. Πληρώνουν για φυσικές καταστροφές όπως είναι η Θεσσαλία, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Θριάσιο, η Δυτική Αττική, ο Ασπρόπυργος. Πληρώνουν για τις κλοπές, τις οποίες είναι καθημερινή αντιμέτωποι
και οδηγούνται σε αδιέξοδα. Λίγο από τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και με συγχωρείτε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν κάθε χρόνο και κάθε πενταετία για αλλαγή εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω μεταφοράς, φορτηγών, μηχατωμάτων, πάγιο εξοπλισμού κτλ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στα πλαίσια του ανταγωνισμού με το μεγάλο κεφάλαιο και προκειμένου να επιβιώσουν, πληρώνουν συνεχώς για την ανακαίνιση, τη διαφήμιση, την προβολή, την αναβάθμιση της επιχείρησής τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν και πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση, τη υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, με διακοπές, λουκέτα, πρόστιμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και κρατήστε το καλά αυτό, πληρώνουν με τις ίδιες τους τις ζωές, με εφράγματα, εγκεφαλικά, ψυχολογικά προβλήματα, στερούνται τις οικογένειές τους γιατί δουλεύουν ήλιο με ήλιο μέσα στο μικρομάγαζό τους, χάνουν την υγεία τους και μόλις βγουν στη σύνταξη αργοπεθαίνουν από τις παθήσεις για το διάστημα που δούλευαν με τέτοια ένταση. Πληρώνουν για την υγεία των παιδιών τους και για τις σπουδές των παιδιών τους. Πληρώνουν για το χαμένο χρόνο που λείπουν από τις οικογένειές τους καθημερινά και αναγκάζονται να έρχονται αντιμέτωποι με χιλιάδες αδιέξοδα που γυρνά μια τέτοια κατάσταση. Τέλος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν, αν το νομοσχέδιό σας υιοθετηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, για όλα αυτά που θέλετε να επιβάλλετε και να τους κλείσετε οριστικά. Και ένα τελευταίο για να μην τρώω και τον χρόνο. Κάνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο που πρέπει να το κρατήσει και να το προσέξει ο λαός μας, ο οποίος πρέπει, αν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να υιοθετήσει τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματός μας που έχουν κατατεθεί και σε νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και υιοθετούν την υιοθέτηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Υιοθετεί τη διαγραφή των τόκων και των προστήμων στις οφειλές της τράπεζας, αλλά και στις εφορίες και τα δημόσια ταμεία και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία θα τα παρουσιάσουμε και στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρέπει λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο λαός μας να μην τσιμπήσει στην καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοματισμού, στην καλλιέργεια της δροφιανιάς, την οποία δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Την είχαμε την περίοδο της τουρκοκρατίας, την είχαμε την περίοδο της κατοχής με τους δοσύλλογους, τους συνεργάτες των Γερμανών, την είχαμε την περίοδο της Χούντας με τους χαφιέδες, την έχουμε με τα συστήματα ψηφιακής παρακολούθησης σήμερα, αλλά και τις νόμιμης κατάδοσης που λέτε με αμοιβή από 100 έως 3.000 ευρώ του ενός συμπολίτη μας στον άλλον. Πρέπει κάθε μέρα να απορρίψουμε αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, να δώσουμε μεγάλη μαχητική απάντηση στην αυριανή κινητοποίηση να βουλιάξει η Βουλή στις 1 η ώρα με προσυγκέντρωση στις 11.30 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος και να χτίσουμε καθημερινά το μέτωπο εργαζομένων, αγροτών και αυτοαποσχολουμένων στο δρόμο του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής, ούτως ώστε με το λαό μπροστά και ισχυρό ΚΚΕ να μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ.